Να ευχηθώ καταρχάς καλή δύναμη και υγεία σε όλους σας και σας ευχαριστούμε όλη η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος για την υποδοχή σας και για τη συμμετοχή σας σε αυτή σήμερα τη συνάντηση και την περιόδια μας εδώ, η οποία δεν έχει μόνο να κάνει με το γεγονός ότι αύριο 18 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα για τους Μετανάστες, αλλά κυρίως έχει να κάνει ότι θέλουμε να κουβεντιάσουμε μαζί σας από κοντά, γιατί γενικά τα προβλήματα τα ξέρουμε φυσικά που αντιμετωπίζει εδώ και οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία, αλλά που αντιμετωπίζουν και οι μετανάστες και με τι δυσκολία παίρνουν την άδεια παραμονής και την ταλαιπωρία που βιώνουν, εκτός από την υπόλοιπη ταλαιπωρία να φύγουν από τις πατρίδες τους, από τα σπίτια τους. Και βέβαια έχει σημασία για το ΚΚΕ όχι μόνο να συζητά από κοντά αυτά τα ζητήματα, αλλά κυρίως να τα προωθεί παντού. Θα τα προωθήσουμε αυτά τα ζητήματα που θα μας πείτε και σήμερα εσείς εδώ, που μας είπαν και πριν ενημερωτικά από τη διοίκηση, και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και στους δρόμους του αγώνα, στα σωματεία, στους συλλόγους, στους φορείς των μεταναστών αλλά και άλλων εργαζομένων, γιατί θεωρούμε ότι οι μετανάστες, όπως και οι πρόσφυγες, όλοι οι άνθρωποι που έχουν φύγει από τις χώρες τους και περιπλανώνται με τη φτώχεια και τους πολέμους, είναι ταξικά μας αδέρφια. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Είμαστε όλοι εργαζόμενοι, είμαστε όλοι καταπιεσμένοι, είτε θύματα εκμετάλλευσης, είτε θύματα ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων από πολέμους, από επεμβάσεις, από τους ανταγωνισμούς και τις αντιθέσεις των ισχυρών. Και δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο για σήμερα, για αυτή τη χρονιά, για αυτό τον καιρό που το συζητάμε. Είναι ένα ζήτημα το μεταναστευτικό που θα το έχουμε και θα διωγγώνεται και τα επόμενα χρόνια όσο περνάει ο καιρός. Ακριβώς γιατί οι ανταγωνισμοί των μεγάλων, οι ανταγωνισμοί των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών μεγαλώνουν, οι αντιθέσεις μεγαλώνουν, άρα και τα συμφέροντά τους που είναι διαφορετικά για το ποιος θα πάρει μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας από την εκμετάλλευση χωρών, αγορών και λαών, τους οδηγεί και σε πολέμους και σε σειράξεις και σε επεμβάσεις και σε άλλους ανταγωνισμούς και σε μεγάλωμα της εκμετάλλευσης ενάντια στον εργαζόμενο, πολύ περισσότερο αν είναι μετανάστης. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα θέλουμε να θέσουμε στο επίκεντρο της συζήτησης, να σας ακούσουμε και βεβαίως μετά, αν μου επιτρέπετε για τη διαδικασία να πω, να ξανατοποθετηθώ στο τέλος και με βάση από αυτά που θα έχω ακούσει από εσάς τους ίδιους που βιώνετε άμεσα το πρόβλημα, είτε είστε εκπρόσωποι μεταναστών που έχουν παράδεια παραμονής, είτε πολύ περισσότερο εργαζόμενοι που δουλεύετε σε αυτή την υπηρεσία, η οποία έχει ένα τεράστιο όγκο εργασιών, έχει να εξυπηρετήσει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπων μας και βεβαίως χωρίς προσωπικό απαραίτητο, όπως ξέρουμε, με συμβασιούχους να δουλεύουν χωρίς να έχουν μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας, χωρίς υποδομές, χώρους, αρχιοθετήσεις, ηλεκτρονικά μέσα, μηχανοργάνωση κλπ. Αυτά λοιπόν θα θέλαμε να ακούσουμε και να πούμε για αυτά και εμείς σε συνέχεια. Αυτό που υποσχέθηκα και στους συναδέρφους σας στη συνάντηση που είχαμε στους πάνω ρόφους είναι ότι θα προωθήσουμε τα αιτήματα και θα διεκδικήσουμε ώστε η υπηρεσία μετανάστευσης εδώ και να στελεχωθεί, γιατί λείπει ανθρώπινο δυναμικό, και οι προσλήψεις των συμβασιούχων να γίνουν με όρους μόνιμης και σταθερής εργασίας και όχι με συμβάσεις που δημιουργούν ανασφάλεια, που δημιουργούν άλλα προβλήματα και εργασιακά και ζουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να, ουσιαστικά να προγραμματίσουν την προσωπική τους, την οικογενειακή τους, επαγγελματική συνολικότερα ζωή και βεβαίως για να μπορεί να γίνεται και πιο αποδοτικά το έργο για το οποίο έχει φτιαχτεί αυτή η υπηρεσία. Να εξυπηρετούνται δηλαδή χιλιάδες συμπολίτες μας, μετανάστες, παίρνοντας τα χαρτιά τους έγκαιρα, την άδεια διαμονής στην Ελλάδα κλπ.
και να μην περιφέρονται από γραφείο σε γραφείο, από υπηρεσία σε υπηρεσία και στην αγορά εργασίας εδώ μέσα με όλα αυτά τα θύματα της εκμετάλλευσης. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι ακόμα είναι αρκετοί, πάρα πολλοί, οι οποίοι δεν έχουν άδεια, δεν έχουν χαρτιά και αυτοί γίνονται διπλά και τριπλά θύματα εκμετάλλευσης από μεγάλους εργοδότες, από άλλους που τους εκμεταλλεύονται και τους ξεζουμίζουν και ούτε ουσιαστικά τους πληρώνουν, υπάρχει απληρωσιά ή πολλοί ψίχουλα στην ουσία δίνουν από τους μισθούς που έχουν ανάγκη, γιατί είναι άνθρωποι με δικαιώματα, είναι εργαζόμενοι που πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα που έχει και ο Έλληνας εργαζόμενος, οι άνθρωποι που είναι εδώ, που γεννιούνται στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα πρέπει να προωθήσουμε, αυτό θα το κάνουμε, το υποσχεθήκαμε, μαζί με την απαραίτητη, ξαναλέω, οργάνωση του εξοπλισμού εδώ της υπηρεσίας, των χώρων, της μηχανοργάνωσης, της ηλεκτρονικής ακόμα αναβάθμισης του δικτύου. Μου είπαν χαρακτηριστικά ότι μόνο 5 με 6 είναι, δηλαδή την ώρα που στα σπίτια μας μπορεί να έχουμε 50, 100 και παραπάνω. Και να μπορούμε, και με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνεται σύνδεση μέσω του διαδικτύου, των mail, των απαραίτητων ενημερώσεων που χρειάζονται, αλλά και των απαραίτητων δικαιολογικών που χρειάζονται να κατατίθεται, ή τέλος πάντων οποιαδήποτε επικοινωνία είναι απαραίτητη μέσω των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων του διαδικτύου για τους μετανάστες, για αυτούς που ζητάνε οτιδήποτε, οποιαδήποτε εξυπηρέτηση. Άρα αυτά τα ζητήματα είναι σε προτεραιότητα και πρέπει άμεσα να λυθούν. Δεν μπορεί να τα αφήνεις για το απότερο μέλλον, γιατί τώρα πρέπει να επιληθούν τα ζητήματα αυτά. Και φυσικά είναι και το μεγάλο πρόβλημα που με αφορμή αυτή τη συνάντηση εδώ θα ήθελα να σας τονίσω, το είπε και ο πρόεδρος πριν, ότι πρέπει σαν ένας άνθρωπος, σαν μια γροθιά όλοι μαζί, Έλληνες εργαζόμενοι, μετανάστες, πρόσφυγες, να παλέψουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή μας εδώ μέσα στην Ελλάδα, συμμετέχοντας στα σωματεία, στους συλλόγους. Τα εργατικά σωματεία πρέπει να γράφουν τους μετανάστες, να τους αγκαλιάζουν, να υπάρχει αλληλοβοήθεια, να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει συμπαράσταση, γιατί βιώνουν πολύ περισσότερες δυσκολίες από έναν άλλον που έχει κάπως οργανωμένη εδώ τη ζωή του πάρα πολλά χρόνια ή από τότε που γεννήθηκε. Ο άνθρωπος που έρχεται από άλλη χώρα με τα παιδιά του, με την οικογένειά του, είτε μόνος του και ψάχνει να βρει στον ήλιο μοίρα, ψάχνει για δουλειά, θέλει πολύ περισσότερη συμπαράσταση, αλληλεγγύη, βοήθεια, από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πολύ μεγαλύτερα. Και εδώ είμαστε κάθετα αντίθετοι, το ξέρετε, πρωτοστατούμε ενάντια σε οποιαδήποτε φασιστικά φαινόμενα, ρατσιστικά φαινόμενα ή οτιδήποτε άλλο. Και πρέπει όλοι μαζί αυτά να τα παλέψουμε. Και ο ένας να είναι αλληλέγγυος με τον άλλον. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή την απονιά, αυτό το ρατσισμό, αυτά τα αισχρά φαινόμενα που ζήσαμε στο παρελθόν ή και βιώνουμε και τώρα, να υπάρχουν μέσα στην κοινωνία. Θα πρέπει όλοι μαζί σαν ένας άνθρωπος να τα πολεμήσουμε.